Για να ακούσω τον κύριο Μπαλάσκα πώς το ακούει όλο αυτό. Γιατί εδώ κινδυνεύει ο Μπαλάσκας να πάει στον πολίτη και να του πει ο πολίτης τι θες, άνθρωπε του Θεού. Πριν ήμουνα μέσα. Όταν έπρεπε να ήμουνα μέσα, εγώ στο και μου λέγες μπες μέσα. Τώρα μου πάνε έξω. Τι θέλεις από μένα. Εκεί κινδυνεύουμε να φτάσουμε. Γι' αυτό λέω πώς θα το κάνει ο Μπαλάσκας τώρα αυτό. Πώς θα αυστηροποιήσει τον έλεγχο. Πού θα πάει να το πει. Κύριε Μπαλάσκα, τι λέτε. Τι να πεις τώρα. Τι μπορείς να πεις στον κόσμο από τη στιγμή που έχει τόσο ήλιο, τόση ζέστη, από τη στιγμή που έχει ζεστάνει τόσο πολύ η θάλασσα και από τη στιγμή που οι πύλες άνοιξαν και οι τουρίστες έρχονται μαζικά στη χώρα. Ο τουρισμός είναι εδώ. Θα υπάρχουν ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες χιλιάδες τουρίστες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση των συναδέλφων αστυνομικών για να κάνουν πλέον ένα έργο το οποίο να έχει και κάποια ουσία. Όπως είπε η κυρία Παγώνη, έγκυται στην ατομική ευθύνη, αν μπορεί να υπάρξει πια ατομική ευθύνη και να καταλάβει ο καθένας ότι φάγαμε το βόδι, φάγαμε την ουρά, μας έχει μείνει η φούντα της ουράς. Δηλαδή, μέσα σε ένα τριμινάκι ώρα, έχουμε αρχίσει να καθαρίζουμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί χθες στην κυβερνητική σύσκεψη ουσιαστικά αποφασίστηκε εντατικοποίηση των ελέγχων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί τι ακριβώς προβλέπει αυτός ο σχεδιασμός. Να κάνετε τι δηλαδή? Να πηγαίνετε στα μπαρ και να λέτε απομακρυνθείτε, ανοίξτε τις αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια, μην κάβεστε τόσο κοντά ένας στον άλλον. Στις παραλίες. Στην παραλία. Βάλ τη μάσκα σου πριν υποτίξεις. Τι ακριβώς σημαίνει, τι σχεδιασμός είναι αυτός, τι θα πρέπει να κάνετε? Για να είμαι φιλαληθής και να αντικρίζουμε όλη την αλήθεια. Να είμαστε ρεαλιστές δηλαδή, να δούμε τι μπορεί να γίνει, είναι το θέμα. Σωστά. Για να είμαστε ρεαλιστές, το είπατε πολύ καλύτερα από ό,τι το είπα εγώ. Σε μεγάλες μάζες πολιτών, σε μεγάλες μάζες κόσμου, ιδιαίτερα σε ανοιχτούς χώρους, στο παραλιακό μέτωπο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι συστάσεις πια. Δεν μπορούμε να κάνουμε συστάσεις, πια. Λέτε. Σκεφτείτε. Ναι, γιατί ξέρετε τι, άμα πάτε σε πάρτι μετά τις 12 η ώρα, 12.30. Όπως αυτό της φιλοσοφικής. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο στη φιλοσοφική. Μην στοχοποιούμε μόνο το Αριστοτέλειο. Είναι και σε άλλες πλατείες και σε άλλες περιοχές της χώρας που γίνεται αυτό. Λέτε ναι, ότι εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Γιατί εκεί θα έχουμε επεισόδια. Ωραία, για να καταλάβετε και καλά το λένε. Και καλά το λένε. Καλά το λέει. Άρα αυτό λέω. Παιδιά, δεν μπορώ να πάω εκεί και να έχω συγκρούσεις με φοιτητές και νεαρούς. Για να το καταλάβουμε. Θα το πούμε για να το καταλάβουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Όπου και να πάμε, θα πάμε να κάνουμε πρόληψη. Για καταστολή πλέον εμείς δεν το συζητάμε. Για να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Για να πάμε έστω και μια πλατεία, αν δεν την προλάβουμε με την οδός και μαζευτούν 2.000 άτομα και να κάνουμε καταστολή, δεν θα κάνουμε ποτέ. Ποτέ. Αυτές είναι οι εντολές που έχετε εμείς, από το αρχηγείο. Δεν θα έρθουμε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν ξέρω για ποιες εντολές, δεν ξέρω για ποια πράγματα μιλάνε, αλλά το να πάει ο αστιφύλακας πάλι και να αρχίσει να επιλαμβάνεται με ένα οξύ τρόπο ο οποίος θα έχει κατασταλτικό χαρακτήρα μέσα σε πλήθος κόσμου, θέλω να σας διαβεβαιώσω από τη φιλόξενη εκπομπή σας ότι δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ. Μάλιστα. Δεν είναι στη θέληση της αστυνομίας, ούτε στη θέληση των αστυνομικών. Κοίταξε, σου λέει ότι δεν θέλω, ρε παιδί μου, να πάω να τσακωθώ με τον κόσμο και να παίζω ξύλο. Κλείνοντας, λέω, ναι, ότι σωστό. Τώρα ήρθε το καλοκαίρι, ανοίγουν οι πύλες της χώρας και θα έρθουν χιλιάδες, εκατομμύρια τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι στη συμπλεκόμενη αυτή η ανθρώπινη μάζα Ελλήνων και τουριστών δεν μπορεί εύκολα να επιληφθεί αστυνομία. Κύριε Μπαλάσκα, θα σας πει και ο Έλληνας, εμένα με κυνηγάς τον Άγγλο και δεν τον κυνηγάς. Ο Άγγλος δεν φοράει μάσκα. Πήγαινε μέσα στον Άγγλο πρώτα και μετά έλα σε μένα. Εδώ μπερδεύει το πράγμα. Τι να του πω. Εδώ μπερδεύει το πράγμα, γι' αυτό το ρώτησα στην κυρία Παγώνη.